Αγαπητοί φίλοι, γεια σας και πάλι. Στο σημερινό βιντεομάθημα θα ασχοληθούμε με τους συλλογισμούς και τα επιχειρήματα. Θα εξηγήσουμε τι είναι αυτό που ονομάζεται συλλογισμός και πώς μέσω του συλλογισμού μπορούμε να φτάσουμε σε ένα ανεπτυγμένο επιχείρημα. Μία πρώτη ιδέα για να πάρουμε. Ο συλλογισμός είναι κάποιες προτάσεις τις οποίες φτιάχνουμε στο μυαλό μας προκειμένου αργότερα να αρθρώσουμε και να οργανώσουμε ένα αποδεικτικό κείμενο. Πιο συγκεκριμένα σας δώσω ένα παράδειγμα συλλογισμού για να μπούμε στη διαδικασία των χαρακτηρισμών και της αξιολόγησής του. Ο συλλογισμός λοιπόν θα μπορούσε να είναι η Ευρώπη διέρχεται μια άνευ προηγουμένου κρίση. Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που απαρτίζουν την Ευρώπη. Άρα, η Ελλάδα διέρχεται μια άνευ προηγουμένου κρίση. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ενός απλού συλλογισμού. Παρατηρούμε λοιπόν ποια είναι η πορεία σκέψης του γράφοντος, λέει δηλαδή ότι αφού όλη η Ευρώπη διέρχεται μια κρίση. Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη, συνεπώς και η Ελλάδα διέρχεται μια άνευ προηγουμένου κρίση. Έτσι. Πάμε να δούμε τα δομικά στοιχεία ενός συλλογισμού. Τα δομικά στοιχεία του συλλογισμού είναι δύο. Πρώτον, είναι οι προτάσεις πριν την τελευταία, πριν την τελική, τη συμπερασματική. Είναι εδώ οι προκείμενες προτάσεις. Οι προκείμενες προτάσεις μπορεί να είναι από μία έως άπειρες. Τελευταία πρόταση φυσικά, όπως είναι και λογικό, ονομάζεται συμπέρασμα. Έτσι. Αυτά είναι λοιπόν τα δύο δομικά μέρη ενός συλλογισμού. Κρατάμε αυτά στο μυαλό μας, διότι μας χρειάζονται για να κάνουμε τον χαρακτηρισμό του συλλογισμού. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε θέση να χαρακτηρίζουμε συλλογισμούς. Χαρακτηρισμό συλλογισμού. Λοιπόν, για να χαρακτηρίσει κάποιος έναν συλλογισμό πρέπει να περάσει από τρία στάδια. Να του δώσει δηλαδή του κάθε συλλογισμού τρία ονόματα. Λοιπόν, το πρώτο βήμα είναι να χαρακτηρίσουμε τον συλλογισμό ως προς τον αριθμό των προκείμενων προτάσεων. Δεύτερο βήμα είναι να χαρακτηρίσουμε τον συλλογισμό ως προς το είδος των προκείμενων προτάσεων. Και τρίτον είναι να χαρακτηρίσουμε τον συλλογισμό ως προς τη συλλογιστική του πορεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς γίνεται ο χαρακτηρισμός, πιο συγκεκριμένα. Ως προς τον αριθμό των προκείμενων προτάσεων έχουμε δύο πιθανές επιλογές. Υπάρχει ο άμεσος συλλογισμός και ο έμεσος συλλογισμός. Ο άμεσος συλλογισμός είναι αυτός ο οποίος, όπως λέει και το όνομά του, βγαίνει αμέσως. Δηλαδή δεν χρειάζεται πολλές προκείμενες προτάσεις
Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται μόνο μία προκείμενη. Ενώ ο έμεσος συλλογισμός πάει να πει ότι είναι ένας συνδυασμός περισσότερων προτάσεων και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται δύο ή και άνω προκείμενες προτάσεις. Τώρα, όσον αφορά το είδος των προκείμενων προτάσεων, έχουμε τρεις πιθανές επιλογές. Ο συλλογισμός μπορεί να είναι υποθετικός, μπορεί να είναι διαζευτικός και μπορεί να είναι κατηγορικός. Πιο συγκεκριμένα, ένας υποθετικός συλλογισμός είναι ο συλλογισμός που έστω και σε μία προκείμενη υπάρχει υπόθεση. Δηλαδή, αυτός ο οποίος διατυπώνει τις προκείμενες προτάσεις σε μία από αυτές ή και σε παραπάνω μπορεί να έχει μέσα κάποιο αν, εάν, άμα, να διατυπώνει δηλαδή μία υπόθεση. Αντίστοιχα και στη διάζευξη θα πρέπει έστω και σε μία προκείμενη να υπάρχει διάζευξη. Δηλαδή, ο γράφων να χρησιμοποιήσει τα διαζευτικά ή, είτε, σε μία ή παραπάνω προκείμενα. Ο κατηγορικός συλλογισμός, από την άλλη, είναι ο συλλογισμός που οι προκείμενες προσδίδουν μία ιδιότητα δηλαδή προσδίδουν με ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα στο υποκείμενο ή στο αντικείμενο της πρότασης και γι' αυτό το λόγο συνήθως οι κατηγορικές προκείμενες προτάσεις χρησιμοποιούν ως κύριο τους ρήμα το είναι. Αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο. Επίσης, κατηγορικός συλλογισμός θα μπορείτε να τον εντοπίζετε πολύ απλούστερα όταν δεν υπάρχει διάζευξη υπόθεση. Αλλά καλό θα είναι να ξέρουμε να τον χαρακτηρίζουμε και για ποιο λόγο είναι κατηγορικός. Τώρα, ως προς τη συλλογιστική πορεία, πάλι έχουμε τρεις πιθανές επιλογές και αυτό, προσοχή, ως προς τη συλλογιστική πορεία υπάρχει ο επαγωγικός συλλογισμός, υπάρχει ο παραγωγικός συλλογισμός και υπάρχει και ο αναλογικός συλλογισμός. Τι είναι ο καθένας? Ο επαγωγικός συλλογισμός είναι ο συλλογισμός ο οποίος ξεκινά από μια ειδική θέση, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα και διατυπώνει ένα γενικό κανόνα. Γενικός κανόνας, γενική διαπίστωση. Ο παραγωγικός συλλογισμός είναι το ακριβώς αντίθετο. Όταν ξεκινάμε από έναν γενικό κανόνα, διαπίστωση και καταλήγουμε σε μία ειδική θέση. Ο αναλογικός συλλογισμός είναι ο συλλογισμός που ξεκινά από μία ειδική θέση και καταλήγει πάλι σε ειδική θέση. Σε αυτό το σημείο να πούμε, πριν προχωρήσουμε σε ένα παράδειγμα χαρακτηρισμού του συλλογισμού, ότι οι αναλογικοί συλλογισμοί είναι πάρα πολύ σπάνιοι. Πάρα πολύ σπάνιοι γιατί δεν οδηγούν σε σίγουρα συμπεράσματα. Οι επαγωγικοί συλλογισμοί δεν είναι σπάνιοι, είναι αρκετά συχνοί, απλά πολύ συχνά είναι αβέβαιοι. Δηλαδή, τι εννοώ, όταν ξεκινάς από ένα ειδικό παράδειγμα, δεν μπορείς πάντοτε να βγάζεις γενικά συμπεράσματα τα οποία είναι σίγουρα. Π.χ. αν πούμε ότι ο Κώστας, επί παραδείγματι, είναι Έλληνας και ο Κώστας είναι καλός μάγειρας, αυτό δεν σημαίνει σίγουρα ότι όλοι οι Έλληνες είναι και καλοί μάγειρες. Προς Θεού.
Οι παραγωγικοί συλλογισμοί είναι οι πιο συχνοί, διότι είναι και οι πιο σίγουροι. Όταν λοιπόν υπάρχει ένας γενικός κανόνας, όταν κάτι ισχύει στο σύνολό του, αυτό σημαίνει ότι θα ισχύει και στα επιμέρους. Ας δούμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Λοιπόν, τον τόπο διαμονής μου η τηλεφωνική θάλαμη τοποθετούνται σε κεντρικά σημεία. Στον τόπο καταγωγής μου, επίσης. Αυτές είναι οι δύο προκείμενες προτάσεις. Τι λέει η πρώτη πρόταση? Ότι από εκεί, εδώ που διαμένω, η τηλεφωνική θάλαμη είναι τοποθετημένη σε κεντρικά σημεία. Η δεύτερη προκείμενη λέει ότι από τον τόπο τον οποίο κατάγομαι, πάλι η τηλεφωνική θάλαμη τοποθετείται σε κεντρικά σημεία. Άρα ποιο είναι το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει? Το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει, άρα η τηλεφωνική θάλαμη τοποθετούνται γενικά σε κεντρικά σημεία, σε όποιο τόπο και αν βρισκόμαστε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε χαρακτηρισμό του συλλογισμού. Το πρώτο βήμα είναι να πούμε με βάση τον αριθμό των προκείμενων προτάσεων. Με βάση λοιπόν τον αριθμό των προκείμενων προτάσεων, ο συλλογισμός είναι μία προκείμενη, δύο προκείμενες, ο συλλογισμός είναι έμεσος. Γιατί έχει δύο προκείμενες. Με βάση τώρα το είδος των προκείμενων προτάσεων, δηλαδή κοιτάω αυτές τις δύο προτάσεις. Υπάρχει κάποια υπόθεση ή κάποια διάζευξη σε αυτές εδώ τις δύο προτάσεις? Σε καμία περίπτωση. Παρατηρούμε όμως από την άλλη ότι δίνεται μία ιδιότητα στους τηλεφωνικούς θαλάμους, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε κεντρικά σημεία. Συνεπώς είναι ο συλλογισμός κατηγορικός, γιατί οι προκείμενες προσδίδουν ιδιότητες. Και τέλος, και νομίζω ότι και το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να βρούμε τη συλλογιστική πορεία. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν ο συγγραφέας ξεκινά από μια ειδική θέση, ξεκινά με μια γενική θέση και πού καταλήγει. Αν το παρατηρήσετε πιο χαρακτηριστικά, πρέπει να δούμε το συλλογισμό σύνολό του και όχι μόνο τις προκείμενες, αλλά ξεκινώντας από εδώ μέχρι και το τέλος του. Ο συγγραφέας ξεκινάει το συλλογισμό του λέγοντας: εδώ που διαμένω, η τηλεφωνική θάλαμη είναι σε κεντρικά σημεία. Συνεχίζει: στον τόπο της καταγωγής μου επίσης. Θα μπορούσε δηλαδή ο τόπος διαμονής να είναι η Αθήνα, ο τόπος καταγωγής να είναι η Πάτρα και στο τέλος να λέει όλη η τηλεφωνική θάλαμη τοποθετούνται σε κεντρικά σημεία. Συγγραφέας λοιπόν, αν το παρατηρείτε, ξεκινά από συγκεκριμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένα παραδείγματα, ειδικές θέσεις δηλαδή, ξεκινάει από την Αθήνα, συνεχίζει στην Πάτρα και στο τέλος βγάζει ένα γενικό κανόνα, ένα γενικό συμπέρασμα, ότι η τηλεφωνική θάλαμη ανεξαρτήτως περιοχής τοποθετούνται σε κεντρικά σημεία. Ο συλλογισμός λοιπόν του συγγραφέα είναι επαγωγικός, διότι ξεκινά από ειδικές θέσεις, ειδικές περιπτώσεις Αθήνα-Πάτρα
και στο τέλος διατυπώνει έναν γενικό κανόνα. Αυτά όσον αφορά το χαρακτηρισμό του συλλογισμού. Τώρα θα ασχοληθούμε και με την αξιολόγηση του συλλογισμού για να έχετε μια γενικότερη εποπτεία του τι σημαίνει συλλογισμός και πώς ένας συλλογισμός πρέπει να είναι και σωστός. Ένας συλλογισμός, να δούμε πρώτα τη θεωρία, για να αξιολογηθεί πρέπει να περάσει πάλι από τρία στάδια. Η αξιολόγηση συλλογισμού λοιπόν γίνεται σε τρία βήματα. Βήμα πρώτο. Πρέπει να εξετάσω αν ο συλλογισμός είναι αληθής. Βήμα δεύτερο. Πρέπει να εξετάσω αν ο συλλογισμός είναι έγκυρος. Και βήμα τρίτο. Πρέπει να εξετάσω αν ο συλλογισμός είναι ορθός. Πιο συγκεκριμένα. Τι είναι το καθένα. Αληθής συλλογισμός είναι ο συλλογισμός που οι προκείμενες αλλά και το συμπέρασμά του λένε κάτι αληθινό. Ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Άρα λοιπόν αληθής είναι ο συλλογισμός που οι προκείμενες και το συμπέρασμα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Έγκυρος από την άλλη είναι ο συλλογισμός, ο οποίος συλλογισμός έχει ένα συμπέρασμα, αλλά το συμπέρασμα του δεν βγήκε αυθαίρετα. Το συμπέρασμα του προέκυψε με βάση τις προκείμενες προτάσεις. Άρα λοιπόν ο έγκυρος συλλογισμός είναι ο συλλογισμός του οποίου το συμπέρασμα προκύπτει με λογική αναγκαιότητα από τις προκείμενες προτάσεις. Τέλος, ορθός είναι ο συλλογισμός του οποίου το συμπέρασμα είναι προκύπτει λογικά, αλλά και οι προκείμενες και το συμπέρασμά του ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Για να είναι δηλαδή ορθός ένα συλλογισμός, πρέπει να είναι και αληθής, πρέπει να είναι και έγκυρος μαζί. Πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο οποίο θα κάνουμε και χαρακτηρισμό και αξιολόγηση με βάση αυτά που είπαμε προηγουμένως. Θα δώσω ένα απλοϊκό παράδειγμα. Που υπάρχει και στα σχολικά βιβλία. Όλοι οι πλανήτες είναι ετερόφωτοι. Η Γη είναι πλανήτης, άρα η Γη είναι ετερόφωτη. Ας κάνουμε λοιπόν πρώτα χαρακτηρισμό. Χαρακτηρίζω. Προκείμενες. Μετράω. Μία, δύο. Συνεπώς ο συλλογισμός είναι έμεσος. Προκείμενες προτάσεις. Βλέπουμε ότι στις προκείμενες υπάρχει χαρακτηριστικά το ρήμα είναι. Αυτό δηλαδή το οποίο προσδίδει ιδιότητες. Άρα ο συλλογισμός είναι κατηγορικός. Δεν υπάρχει ούτε υπόθεση ούτε διάζευξη. Και επίσης συνειδητοποιώ. Πρέπει να βρω τη συλλογιστική πορεία. Συγγραφέας ξεκινάει λέγοντας όλοι οι πλανήτες είναι ετερόφωτοι. Ξεκινάω από μια γενική θέση και καταλήγω σιγά σιγά σταδιακά προς τη Γη, που είναι κάτι πιο συγκεκριμένο. Άρα ακολουθώ την πορεία γενικό-ειδικό. Συλλογισμός λοιπόν είναι παραγωγικός. Εντάξει. Τώρα, από εκεί και πέρα, πάω να κάνω αξιολόγηση. Αξιολόγηση του συλλογισμού θα πρέπει να περάσω από τρία στάδια. Συλλογισμός είναι αληθής, δηλαδή αυτά που λέει ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Λοιπόν, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις για να γνωρίζει κανείς ότι όντως οι πλανήτες είναι ετερόφωτοι και όντως η Γη είναι πλανήτης, άρα η Γη είναι ετερόφωτη. Πράγματι λοιπόν, το περιεχόμενο αυτού του συλλογισμού είναι αληθές. Είναι αληθές. Έγκυρος. Το συμπέρασμα πρέπει να προκύπτει λογικά από τις προκείμενες. Δηλαδή, η τελευταία πρόταση εξαρτάται από τις προκείμενες ή βγήκε έτσι αυθαίρετα αυτούς. Πράγματι, αν το δούμε, η τελευταία πρόταση είναι όντως συμπέρασμα των δύο προηγούμενων. Άρα λοιπόν, είναι και έγκυρος. Αφού λοιπόν ο συλλογισμός μας είναι αληθής και έγκυρος, είναι και ορθός. Επιτρέψτε μου όμως να δούμε μία περίπτωση. Θα κάνω μία μικρή παραλλαγή για να συνειδητοποιήσουμε κάτι. Λοιπόν, έχουμε αυτόν εδώ το συλλογισμό, ας υποθέσουμε. Όλοι οι πλανήτες είναι ετερόφωτοι, η Γη είναι πλανήτης, άρα ο Άρης είναι ετερόφωτος. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα συλλογισμό, ο οποίος συλλογισμός ακολουθεί ως προς το χαρακτηρισμό όλα τα προηγούμενα. Είναι έμεσος, είναι κατηγορικός και είναι παραγωγικός, πράγματι. Αλλά ας εξετάσουμε κάτι. Αυτά που λέει είναι αλήθειες, είναι αληθείς. Δηλαδή, οι προκείμενες και το συμπέρασμα ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Πράγματι, ο συλλογισμός αυτός ανταποκρίνει στην πραγματικότητα. Όμως, υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτόν τον συλλογισμό. Εδώ πέρα λέει, όλοι οι πλανήτες είναι ετερόφωτοι. Η Γη είναι πλανήτης, άρα ο Άρης είναι ετερόφωτος. Εδώ τι παρατηρούμε? Ότι το συμπέρασμα δεν προέκυψε λογικά με τα προηγούμενα. Ο πλανήτης Άρης, εδώ πέρα, είναι κάτι αυθαίρετο. Πώς προέκυψε σε αυτόν εδώ το συλλογισμό? Αν λοιπόν εδώ είχαμε αυτό το συλλογισμό, μπορεί να ήταν αληθής, αλλά δεν θα ήταν έγκυρος. Οπότε δεν θα μιλάμε για έναν ορθό συλλογισμό, αλλά για έναν παραλογισμό. Και να πούμε και σε αυτό το σημείο τελειώνοντας, ότι όταν κάποιος κάνει σκόπιμα το λάθος, δηλαδή επίτηδες, για να μας παραπλανήσει, τότε μιλάμε για σόφισμα. Έτσι, στόχος δηλαδή τότε του πομπού θα είναι να μας κατευθύνει και να μας χειροβογήσει, να μας κάνει προπαγάνδα, οπότε τότε η περίπτωση αυτή ονομάζεται σόφισμα και όχι απλώς ένας παραλογισμός, ένα σφάλμα δηλαδή της λογικής που θα μπορούσαν να κάνουν όλοι. Αυτά σχετικά με τους συλλογισμούς. Στο επόμενο βιντεομάθημα θα δούμε πώς ένας συλλογισμός αναπτύσσεται σε επιχείρημα. Μέχρι τότε, γεια σας.